Στους αν έβαζε ένα τίτλο στην ομιλία του Πρωθυπουργού, αυτό θα ήταν στο, τώρα στο ΖΕΠ με το κεφάλι ψηλά. Κοίταξα να Ναι, το με το κεφάλι ψηλά είναι ένα τίτλο στον οποίο θα μπορούσε να τον βάλει και αν είχε πάρει 22%. Ναι, Διότι λοιπόν. η πραγματικότητα είναι ότι παραδίδει μια χώρα η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα που επανέλαβε το Σεπτέμβριο του 2015. Βέβαια. Άρα το με το κεφάλι ψηλά δεν είναι. Σε αυτά που είπε πολλέ φορέ ότι. Παρα, παραλάβαμε τη χώρα σε αυτό το χάλι και την παραδίδουμε με το κεφάλι ψηλά. Επειδή ψηλά. Με γενικό τρόπο θέλω να σου πει. Ε, θέλω να πω ότι υπάρχει Υ, άλλο τρόπο. Υπέρπει μια κοινοτοπάθεια όταν καθόλου, υπάρχει καθόλου, κάτι καθόλου, καθόλου, Όχι καθόλου. Τι τίτλο θα έχει αύριο η Αυγή, λέει. Έχω, δεν το ξέρω ακόμα. Το ξέρει, δεξιά παρέθενση. Σου δίνω ιδέε. Όχι καθόλου. Αυτό είναι αλαζονία. Δεν χρειάζεται. Είδε από το Αυτή η κυβέρνηση Κέρδισε τι εκλογέ του Σεπτεμβρίου του 2015 σε πάρα πολύ άσχημε συνθήκε mm. και έχοντα υποστεί μία ήττα στη διαπραγμάτευση. Mm. Και επειδή ήταν πάρα πολύ δύσκολη η πρώτη εξολόγηση, η δεύτερη εξολόγηση, η τρίτη εξολόγηση mm. μαζί mm. με το προσφυγικό, μαζί με μπλα μπλα και τέτοια, mm. ο στόχο να κάποια στιγμή να έρθουμε σε εκλογέ, κερδίσουμε, χάσουμε με το κεφάλι ψηλά, ήταν δεδομένο. Mm -hmm. Άρα, με το κεφάλι ψηλά ισχύει ούτω ή άλλω, δηλαδή το έχουμε κερδίσει αυτό. Mm. Εγώ νομίζω ότι μπαίνουν διάφορα στοιχεία Πιο τα οποία θέλουν διαβούλευση. Αλλά εγώ μπήκα εδώ στο στούντιο και ήταν η Μαρία Καναλοπούλου. Ναι, ναι, να με δει παιδί μου η Μαρία. Λέγε, Λέγε. είπε, είπε, Γεια σου, Μαρία, είπε διάφορα. Την αγαπάω η Μαρία. πάρα πολύ τη Μαρία Καναλοπούλου. Λοιπόν. λοιπόν. ακούστε τώρα, θέλετε να πω. Ναι, βέβαια, να πάρα, πάρα πολύ. Κρεμόμαστε ναι. τα σου. Καταρχήν, ναι. ένα ποιοτικό στοιχείο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τι εκλογέ του Σεπτεμβρίου 2015 έχει χάσει 3,5%. Παρά το γεγονό ότι εφάρμοσε όλα αυτά που είπαμε ότι εφάρμοσε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε. Okay. Ένα δεύτερο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι υπάρχει μια τεράστια εκτείναξη από τι ευρωεκλογέ μέχρι ε, τι ε, σημερινέ εκλογέ. Αυτό σημαίνει. Ότι... Από το 23,75 στο... πάμε στο, 30. 32. Αυτό σημαίνει ότι η σκληρή κοινωνική συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ που εκφράστηκε σε ευρωεκλογέ και που είναι πραγματικά σκληρή και συσπηρωμένη συμμαχία. Έχει άλλο ένα ποσοστό που προσθέθηκε σήμερα για να φτάσει στο 41,5% που είναι άνθρωποι οι οποίοι φοβήθηκαν το μισοτάκι. Άρα, υπάρχει ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο κόσμο και η οποία είναι εμπιστοσύνη απέναντι στο Μητσοτάκι, να τη μετατρέψει σε μια πολιτική συμμαχία ακόμα ευρύτερη. Και mm -hmm. μπορούμε να υποθέσουμε ότι αν είχαμε λίγο χρόνο μπροστά μα, αυτό θα αυξάνονταν. Έχουμε αυτό το όλο oh. το χρόνο μπροστά μα. Yeah. Αυτού που φύγανε σήμερα και είπαν: Εγώ θα πάω να ψηφίσω γιατί βλέπω αυτό που μου έρχεται και δεν μου αρέσει, mm. να του κάνουμε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, είναι ΣΥΡΙΖΑ μένα, αλλά ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ερώτημα. Αν είναι. Αφιέρωσε αρκετά μεγάλο ναι. χρόνο τη ομιλία του, του Του, του διαγγέλματο αυτού στο Ζάπιο να μιλήσει για το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι άλλο. Αφιέ... Αυτό είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα. Αφιέρωσε όμω. δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με αυτό. Αυτό είναι το οργανωτικό κομμάτι. Ναι. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι το εξή. Όπω είπα και πριν, ο ΣΥΡΙΖΑ παραδίδει μια χώρα η οποία είναι. Σε πολύ, καλύτερη, σε πολύ διαφορετική κατάσταση από αυτή την οποία ήταν όταν παρέλαβε. Αυτήν ω αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή έχει υποχρέωση να την υπεραψη, υπερασπιστεί. Γι' mm -hmm. αυτό χρειάζεται σοβαρότητα, σχέδιο, και συγκρότηση, κόμμα. κόμμα, κοινοβουλευτική ομάδα. Κίνημα. Σοβαρό κίνημα. λόγο. Θα σα πω και για το κίνημα. <laughs> όλα με <χρησιμο. laughs> Δεσμεύουμε την κοινωνία. Δεσμί, ακριβώς, αυτό λοιπόν ένα, είναι ακριβώς, ένα ακριβώς, πράγμα το οποίο ο Σίζα θα το συζητήσει. Ένα βασικό πρόβλημα είναι το εξή. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σαρωτικό σχέδιο δεν έχει καταφέρει να πάρει τη διαφορά που της επιτρέπει να το υλοποιήσει. Νομίζω ότι στην προσπάθεια να το υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία θα υποστεί πολύ σοβαρούς τριγμούς διότι υπάρχουν διαφόρων λογιών κρασάκια μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Κάτι εννοείς, δεν αρκεί αυτοδυναμία δηλαδή. Αυτό λέτε. δεν αρκεί αυτοδυναμία. Δεν αρκεί. Διότι Βεβαί. υπάρχουν διαφόρων ειδών. Α πούμε, υπάρχουν οι ακροδεξοί οι οποίοι δεν μιλάνε καθόλου και οι οποίοι είπαν, μάλιστα, αν είδε στην καθημερινή πριν από λίγο καιρό, είπαν: Εμεί δεν μιλάμε, αλλά μεθαύριο θα μιλήσουμε. Mm. Υπάρχουν οι σκληροί νεοφιλελεύθεροι οι οποίοι λένε: Σάρωσε τα όλα τώρα, ξετίνα ξέτα, διότι. Εκεί δεν θα βρει Και οι οποίοι βάζανε ω. Όχι, πρόσεξο όμω, ω προπόθεση τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φανταζόταν ότι θα έχουν ΣΥΡΙΖΑ στο 20. και μπορούσαν να σαρώσουν τα Πάντα Μάκρα με την Έτσι δεν είναι Λοιπόν, επομένω αυτό έχει καταρρέσει Η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταρρέσει Και αυτό δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ Αφορά τις δυνατότητες του Μητσοτάκη Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία Το ποιοι θα εκλεγούν ένα δεύτερο ζήτημα. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνουν τα, τα, τα του ψήφου που χρειάζονται για συνταγματικέ αναθεωρήσει και πραξικοπήματα των 180 Σωστό. και των 200 ψήφων. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ, ασχέτω τι θα κάνει το ΚΟΚΟΕ και το ΚΙΝΑΛ, είναι η ηγετική ομάδα, η, 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 η ηγεμονική ομάδα ενό αριστερού μετόπου μέσα στη Βουλή. Βέβαια. Το οποίο θα πρέπει να αντισταθεί σε διάφορα πράγματα όπω η ψήφο των, ε, των Που είναι το τεράστιο πραξικόπημα να βάλουμε 3,5 εκατομμύρια ναι. ψηφοφόρου του Τραμπ στο εκλογικό σώμα. Ναι. Έτσι, αυτό μαζευόταν με τη Χρυσή Αυγή, μαζευόταν με το Βελόπουλο, ναι. αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν το καταφέρνουν. Έχει μια μεγάλη σημασία τι θα κάνει το κοινάλ σε Αν δηλαδή το κοινάλ θα είναι μέρο αυτού του μπλοκ, ή αν θα γίνει η ουρά του Μητσοτάκη. Έφτασα το θέμα πριν. Είναι πολύ ναι. μεγάλο το δίλημα. Για είναι κοινοβουλε... απλά... Πηρεάζει είναι Δεν κοινοβουλευτικέ ισορροπίε. Πάει σε αυτά που είπε, αν θα αλλάξουν συντάγματα, αν θα Τώρα τα που είναι τα... αυτοδύναμο ο Μητσοτάκη, τώρα που είναι, δύναμος, είναι δύναμη μπορεί, δύναμη μπορεί... Νέα νέα που είναι μπορεί να το, το στρίψει. Να... Είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω να δω όμω τι θα λέει η όλη Νέα Δημοκρατία σε διάφορε πολιτικέ επιλογέ του τύπου ασφαλιστικό, του τύπου παίρνουμε το μαξιλάρι και το δίνουμε. Και το στις τράπεζες. Να, ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχει πραγματικά ένα μπλοκ. Στο οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι. Δεν χρειάζεται να συμπαθούν ο ένα τον άλλον. Είναι το κουκουέ, το κοινάλ και ο Σίριζα. Ε, το το ο κουκουέ, Βαρουφάκης. το μέρα και ο Σίριζα. Και θέλω να δω τι θα κάνει, τι θα το, κάνει το, το κοινάλ, κοινάλ σε αυτό. Για πες μας για τη Χρυσή Αυγή. Εγώ νομίζω ότι ανεξαρτήτω του ποιον αφηλεί, το να μην μπει η Χρυσή Αυγή στη Βουλή, είναι μια τεράστια νίκη, νίκη. για το Homo Sapiens. Το να μην μπει <Ρι> η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. <Ρι> Δεν με ενδιαφέρει <Ρι> αν θα είναι ο Μητσοτάκη με 10 παραπάνω, με 20 παραπάνω, <Ρι> με 30 παραπάνω. <Ρι> αυτοί πρέπει να φύγουν από την τροφική αλυσίδα κανονικά. <Ρι> Ωραία. Λοιπόν, τώρα, ε, εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ήμασταν. Ε, Πιο έτοιμοι να συζητήσουμε τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ μετά. Γιατί ξέρει, γιατί γελάω. Γιατί... γιατί ήρθε ένα μήνυμα. Λατρευτέ μου, τσέκερ, γύρνα στο κόκκινο. Η blacklist mm. σου έχει ανάγκη. Ο Νίκο που τρελαίνει και τη λουπάκι. Αυτό ακούει 30 χρόνια κόκκινο και περιμένει να ξαναγυρίσει και στέλνει κάθε μέρα μηνύματα. Είναι ο Νίκο Παπαδόπουλο. <Λες> μου έχει στείλει 10 μηνύματα. Νίκο Παπαδόπουλο, από τότε έχω πάρει διαφορετικού δρόμου. Δεν μπορεί να γυρίσει. Έρχεται ω έγκυρο πολιτικό αναλυτή όμω. Μα δίνει τα φώτα του. Α έρχεται επειδή μένει δίπλα τώρα. <laughs> να να, να τα ναι. πω κάτι προ Και κάνει και τρόπο. τα ωραιότερα εξόφυλα τη αυγή uh, ever. Και τα, και τα, και ωραίτερα παραπολιτικά. Τα... Καλά, λοιπόν, τα παραπολιτικά. Λοιπόν, σταματήστε γιατί είμαι παρόν. Δεν πέθανα ακόμα μετά αυτά. Ρε... λοιπόν. <laughs> να σου πω ότι όταν ήμουν στο Δήμο τη Αθήνα με την Πορτάλιου, κάθε Δευτέρα Δημοτικά Συμβούλια, ανοίγαμε την αυγή και ήταν δύο τρελέ <laughs> που διαβάζανε <laughs> του Άγγελο Τσεκερίστο <laughs> και γελάγανε <laughs> με <και> στην <laughs> αίθουσα. Εγώ <laughs> λοιπόν, θέλω να σα πω το εξή όμω, ότι υπάρχει ένα ρεύμα αυτή τη στιγμή στο Facebook όπου διάφοροι φωτογραφίζουν το πρωτοσέλιδο τη αυγή και του αναπαράγουν και ε, ναι, okay. ωραίο, λοιπόν, ωραίο είναι. Αυτό είναι άλλο ζήτημα γιατί δίνουμε μία μάχη, γιατί ξέρετε ότι το χαρτί δεν έχει πολύ μέλλον. Mm. Έτσι δεν είναι. Όλα είναι πια στο Ιντερνετ και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μία μετάβαση η οποία να εξυπηρετεί και την πληροφορία. Όμω τα Βινίλια ξαναγυρίσαμε. Και την λέει. πληροφόρηση. Εντάξει. Ε, εντάξει λοιπόν, ε, θα ε, δίσκομαι. Δίσκομαι. Ναι. να πω εντάξει. δύο προβοκατόρικα <laughs> <laughs> πράγματα για το τι πρέπει να γίνει στο ΣΥΡΖΑ μετά. Η προσωπική μου αίσθηση, και λέω προσωπική γιατί δεν έχει καμία σχέση με το ρόλο μου στην εφημερίδα ναι. και σε όλα αυτά είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να, να, να διαχειριστεί τη φυσιογνωμία του για το μέλλον που θα πρέπει να είναι η φυσιογνωμία η κατάλληλη για να σκίσει την πλέον δυνατή και αποτελεσματική εξωματική αντιπολίτευση και να παραμείνει ως μια δυναμική εναλλακτική λύση μετά την κρίση που θα έχει η Νέα Δημοκρατία mm -hmm. έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις είναι τίμιες όλες οι απόψεις υπάρχει άποψη της Υπάρχει άποψη τη ενίσχυση τη πολιτική ταυτότητα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι κατά ανάγκη. Ε, Με διατήρηση του συμμαχικού σχήματο. Εκφράστηκαν σε πληροφορό η, η μία δεν αναιρεί την άλλη. Πέντε στελέχη βγάλαμε. Ναι. Εκφράστηκαν και οι δύο αυτέ Μπράβο. Αμποψεις. Η μία άποψη δεν ναι. αναιρεί την άλλη. Δεν εξασφαλίζει όμω. Όχι, 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 αλλά θα είναι κακό να πάμε σε μια κατάσταση όπου η μία άποψη απολυτοποιεί την άλλη και την δαιμονοποιεί. Και την δαιμονοποιεί και, και την αντιμάχεται. Σαφώ. Δεν χρειάζεται κουκούλωμα. Έτσι, χρειάζεται όμω μία σύνθεση που θα λέει ότι ένα πολιτικό σχέδιο σοβαρό, το οποίο θα ενισχύσει το ΣΥΡΙΖΑ και φυσιογνωμικά και θα το επιτρέψει να απευθύνεται σε πάρα πολλέ ε, κοινωνικέ ομάδε, οι οποίε, ξαναλέω, ένα μεγάλο κομμάτι του σημερινού ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ είναι άνθρωποι που είπαν: Εγώ δεν θέλω το μυτσοτάκι και έρχομαι σα ψηφίζω σήμερα. Κερδίστε με όμω. Το έτσι, έχω Έτσι ακούσει από ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία ε, αυτό. Ε, ε, Ευτυχώ δεν θα υπάρξουν φυγόκεντρε δυνάμει του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ φοβόμουν πολύ μια εσωστρέφεια από όπω είναι όρο τη ε, μοδό των τελευταίων χρόνων. Γιατί το ποσοστό ε. είναι, είναι αρκετά υψηλό. Αν ήταν χαμηλότερο, νομίζω Η ότι θα υπήρχαν. Η ευγενία είναι πολυτέλεια αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν ναι, το φοβόμουν. Γιατί και πολύ χαμηλότερο ήταν το ποσοστό. Όλοι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να είναι και ότι πρέπει να παράξουν ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Δεν είναι έτσι τόσο απλό. Δεν είναι το 30% που βγαίνανε την άλλη μέρα, μισή, και ναι, λέγανε. Και δεν ακολουθούσαν την γραμμή μου και φταίνει η ναι, άλλη μισή. Παρ' όλα αυτά όμω πρέπει να υπάρχει ένα σοβαρό σχέδιο, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ ω αντιπολίτευση πρέπει να δημιουργήσει Η Ηγεμονία η τι σημαίνει. Η Ηγεμονία σημαίνει ότι σε παραδέχονται όλοι και αναγνωρίζουν ότι ο λόγο, η πρακτική σου, η φυσιογνωμία σου, αυτοί οι άνθρωποι που έχει. Είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει για να βελτιώσει τη ζωή του. Εσύ θα έβλεπε και θα αποδεχόσουν, τώρα έχουμε πολύ λίγο χρόνο, και μία αλλαγή του κόμματο και του ονόματο. Και... Θέλω να δω τι προτάσει. Εγώ θέλω να δω πολιτικό σχέδιο. Ναι. Αν το πολιτικό σχέδιο με πείθει, ναι. ό,τι και να είναι. Θέλω να το. Ναι, αυτό. Σωστό, σωστό. Ας, αν είναι ντου ο καθένα στην άποψή του και όπω κερδίσει, κέρδισε, προφανώ όχι. Mm. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω πρέπει να μείνουμε στο εξή. No, no. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το γεγονό ότι ένα κομμάτι τη κοινωνία κινητοποιήθηκε και έκοψε τεράστιε επιλογέ και προοπτικέ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό το ποσοστό του κόσμου πρέπει να το τιμήσουμε, πρέπει να το βοηθήσουμε, πρέπει να το αποδείξουμε ότι το αξίζουμε αυτό το πράγμα. Ναι, και, πάρα και πολύ αυτό ωραία. το ποσοστό είναι τόσο δυνατό Συμφωνώ. που μπορεί να βοηθήσει όλους μας να υπερασπιστούμε πράγματα ε, ναι. στην κοινωνία ε, ε, αυτό. Αυτό. Ε, αυτό κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι αυτό. λοιπόν. επειδή κλείνουμε και φτάνουμε στο τέλος σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να σας πω Ευτυχώ που έχουμε εσά και ακούμε. Οι τηλεοράσει μόνο για να βλέπουμε τα νούμερα. Εμεί μάθαμε να αγωνιζόμαστε και τώρα αυτό θα κάνουμε μαζί. Σα αγαπάμε και σα φιλούμε. Μπορώ ένα-δύο δευτερόλεπτα. Πριν στο Σκάιρ με τον κ. Συζητώντας Συζητώντα για το εξάρχιο που κλέψανε μια κάλπη ναι, και, και την κάψανε, είπε, Βουτήξανε και μια κάλπη σε κάτι πριντερνικέ εκλογέ και διεπίστωσε ότι ο συντάκτη τη αυγή το ήξερε και μου το είπε. Εγώ λοιπόν ζήτησα, πήρα στο Sky <laughs> τηλέφωνο και ζήτησα να παρέμβω στον αέρα και, να ρωτήσω τον Διαμαντόπουλο ποιο είναι ο συντάκτη Αυγή, διότι όλου του συντάκτε έχω μέσα και κανεί δεν ήξερε τίποτα. Ναι. Και δεύτερον, να πει αν ο συντάκτη είχε δημοσιογραφική πληροφορία και την είπε, αν ήταν μέρο ενό σχεδίου. Και, και μην... μου είπε ο Σκάι, βεβαίω κύριε Τσέκερ, θα σα πάρουμε. Ναι. Αλλά δεν δε με πήραν. Ποτέ. σε πήραν και είσαι εδώ μέσα. αν θέλετε διάλογο, να πάτε στη Βόρεια Κορέα η Τώρα σε πήραν που είσαι εδώ μέσα. Δεν με πήραν καθόλου. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, τι να πω τώρα. Εντάξει, σα ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μα. Θα τα τιμήσουμε τα μηνύματά σα. Εμεί πρέπει να, να κλείσουμε, πρέπει να φύγουμε.